Συνοστισμός και ταλαιπωρία επικρατεί όμως καθημερινά και στα νοσοκομεία παιδών, όπου άρρωστα παιδιά περιμένουν για ώρες μέχρι να εξεταστούν από γιατρό. Συνδεόμαστε με το παιδόν εκείνο Σπύρος Λάμπρου. Σπύρο, καλησπέρα. Στις ελλείψεις προσωπικού βεβαίως έρχεται να προσθεθεί και ένα φαινόμενο των τελευταίων μηνών ή ετών, αν θέλεις. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στα νοσοκομεία παιδών. Δεν υπάρχουν χρήματα στους γονείς για ιδιώτη γιατρό. Πολύ δύσκολοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση που επικρατεί στο παιδόν Αγία Σοφία γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή στα επίγοντα περιστατικά βγήκα πριν από ένα λεπτό. Μετρήσαμε 100 γονείς και 70 μωρά περιμένουν να εξυπηρετηθούν. Χρόνος αναμονής 3 και 4 ώρες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πολύ φυσιολογικό, μας είπαν οι γιατροί. Δεν υπάρχουν χρήματα από τους γονείς για να πληρώσουν ιδιώτη παιδίατρο. Μιλήσαμε με τους γονείς. Μητέρα άνεργη με 10 μηνών μωρό. Πυρετό έχει το παιδάκι και βρίσκεται μέσα. Μου είπε πριν από ένα μήνα είχα παιδίατρο και πλήρωνα. Είχα χρήματα. Τώρα είμαι άνεργη, δεν αποζημιώθηκα γιατί έκλεισε η εταιρεία στην οποία εργαζόμουν. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω και ήρθα εδώ. Μπαμπάς μας είπε με το παιδάκι του που είναι 2,5 ετών. Ήρθα στο νοσοκομείο γιατί ο πικρός ανέβασε ξαφνικά πυρετό. Πήρα τον ιδιώτη παιδίατρο, του είπα ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα, μου είπε έλα αμέσως να δούμε το παιδί. Και εγώ μου λέει ντρέπομαι που στο λέω, αλλά είπα ένα ψέμα. Είπα είμαι κοντά στο παιδόν, θα πεταχτώ εδώ να δω τι γίνεται και θα στον φέρω αύριο. Αλλά δεν πήγα στον ιδιώτη παιδίατρο γιατί δεν έχω 40 ευρώ, μου λέει. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Πριν από λίγο ένα ζευγάρι βγήκε. Κρίσης, Σπύρο Λάμπρου, και βεβαίως να πούμε ότι αυτό είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα παιδιά. Όταν παιδάκια με έναν απλό πυρετό βρίσκονται δίπλα για ώρες στην αναμονή με άλλα παιδάκια που ίσως έχουν μια μεταδοτική ασθένεια. Τι λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, θέλω να σε ρωτήσω για όλα αυτά. Λοιπόν, μιλήσαμε πριν από λίγο με τον διοικητή του Αγλαία Κυριακού, ο οποίος μας είπε ότι πέρσι η αναμονή ήταν 7 με 8 ώρες. Έχουμε μειώσει, μου λέει, την αναμονή γιατί προσπαθούμε να λειτουργήσουμε περισσότερα ιατρία. 3 και 4 ιατρία για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Όμως, μου λέει, έχουμε 30% περισσότερους Έλληνες γονείς οι οποίοι ζητούν τη βοήθειά μας γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν ιδιώτη παιδίατρο και έρχονται εδώ με μια απλή γρίπη, με μια απλή γαστρεντερίτιδα για το μωρό. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί υπάρχουν παιδιά με σοβαρές.